στην Κηφισιά, στον Χρήστο Σκούρα, ο οποίος έχει δίπλα του τον Ανδρέα Τετέη, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και τον superstar, θα έλεγα εγώ, της ομάδας της Κηφισιάς που πανηγυρίζει την άνοδό της στην Super League. Χρήστο, ακούμε. Καλησπέρα, πολύ καλά τα λες. Έχω μαζί μου τον Ανδρέα Τετέη. Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ένα τρομερό φινάλε. Δεχτήκατε γκολ στο τέλος, καταφέρατε όμως, βρήκατε εσείς μια απάντηση. Θέλω να μου πει, να μου περιγράψεις λίγο το πώς το ζήσατε όλο αυτό. Πιστεύω ότι είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, γιατί κάναμε ένα βήμα στη ζωή μας, όλοι μας, με αυτή την άνοδο. Γιατί από εκεί που ήμασταν στη Γάμα Εθνική έχουμε βρεθεί στην Αλφα. Είναι τρομερά τα αισθήματα και το πώς νιώθω. Είναι αυτό το πνεύμα της αποφασιστικότητας και του πρωταθλητισμού που αναδείξατε στο τέλος. Φάγατε γκολ στο 85, βρήκατε απάντηση στο 88 που σας έφερε μέχρι την κορυφή και τον τίτλο. Δεν τα παρατήσαμε και δικαιωθήκαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Με το που έλειξε το παιχνίδι μπήκαν όλοι μέσα και ακόμα και τώρα δηλαδή που προσπαθούσα να σε βρω να μιλήσουμε, έρχονται μικρά παιδάκια, άνθρωποι του κλαμπ. Είναι το γεγονός ότι νιώθετε δηλαδή μέσα στην ομάδα του Ιαννίκη μια οικογένεια, μια δεύτερη οικογένεια και φυσικά για εσάς. Η αλήθεια είναι ότι το νιώθουμε γιατί έρχονται μας στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι, ειδικά από τότε που φτιάξαμε το Γκρίνιο και ήταν πιο κοντά στο σπίτι μας, εδώ στην Κηφισιά. Έρχονται, μας αποκτάουν και είναι πάντα δίλου μας. Χρήστο, δεν ξέρω, μας ακούει, με ακούει ο Ανδρέας. Ναι, ακούμε και πολύ καλά. Ωραία, θέλω να ρωτήσω εάν, τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς, αλλά εγώ θα το ρωτήσω, επειδή το όνομά του παίζει αρκετά τα τελευταία χρόνια, εάν σκέφτεται κάτι σαν βήμα παραπάνω ή στο μυαλό του έχει απλά να είναι στην Κηφισιά σε αυτή την ιστορική στιγμή τη συμμετοχή στη Super League. Μέχρι στιγμή στην Κηφισιά είμαι ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες ή του χρόνου. Ακόμα στην Κηφισιά είμαι, αυτό. Στο μυαλό σου δεν έχεις το κάτι παραπάνω. Πάντα κάποιος έχει το κάτι παραπάνω στο μυαλό του. Σίγουρα το έχω κι εγώ. Mm-hmm. Αλλά ό,τι τύχει, ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Σίγουρα, εάν γίνει αυτό, ήταν νομίζω ένα τέλειο αντίο. Ο τρόπος που ήρθε η άνοδο στα πάντα. Πραγματικά θα ήταν το καλύτερο αντίο, η αλήθεια είναι. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον Ανδρέα Τετέη για τη συνέντευξη στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούσαμε τον 22χρονο επιθετικό.